Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση του Κούκουέ. Ονομάζομαι Χριστιανά, είμαι μαθήτρια στη Γάμα Λυκείου του Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο και ζω στη Γερμανία εδώ και τέσσερα χρόνια. Από την πρώτη στιγμή που θα πατήσει το πόδι του ένα μαθητή ή μαθήτρια στο προάβλιο Ελληνικού Σχολείου στη Γερμανία, συναντάει μια σειρά από προβλήματα. Αρχικά, οι καθηγητέ είναι λίγοι. Για μια σειρά από μαθήματα, όπω αυτά τη χημία και τη βιολογία, δεν έχουμε καθηγητέ και οι διδακτικές ώρες πάνε χαμένες και αναπληρώνονται στη συνέ... δεν αναπληρώνονται στη συνέχεια της χρονιάς και στο τέλος της δεν παίρνουμε καν βαθμό για αυτά. Επιπλέον, στηβαζόμαστε σε υπεράριθμες τάξεις άνω των 30 μαθητών με ό,τι συνέπειε έχει αυτό για το πώς γίνεται το μάθημα και δεν έχουμε βιβλία για βασικά μαθήματα όπως των αρχαίων με αποτέλεσμα να τα ψάχνουμε από μεγαλύτερες χρονιές ή να ψάχνουμε να τα αγοράσουμε μόνοι μας. Η υλικοτεχνική υποδομή με δέκα τάξει να μοιράζονται έναν προτζέκτορα και χωρί να υπάρχουν εργαστήρια, είναι ανύπαρκτη. Τον χειμώνα δεν έχουμε θέρμανση στο κτίριο και όποια ζημιά προκύπτει στο κτίριο φορτώνεται στι τσέπε μα. Ένα μαθητή, μία μαθήτρια που μεταναστεύει στο εξωτερικό, πρέπει, πέρα από τα παραπάνω, να τα βγάλει πέρα και με την αλλαγή του περιβάλλοντο και τη γλώσσα, χωρί κάποια ουσιαστική στήριξη από το σχολείο και το κράτο. Η πρόσβαση σε αθλητισμό, σε πολιτισμό στη διασκέδαση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη. Καθώ στα οικονομικά εμπόδια προστίθεται και η δυσκολία να ενταχτούμε χωρί να γνωρίζουμε τη γλώσσα. Ούτε το ελληνικό, ούτε το γερμανικό κράτο κάνουν κάτι για να μα στηρίξουν ουσιαστικά. Το γερμανικό κράτο νομιμοποίησε μάλιστα και την κάναβη για να κρατήσει του Γερμανού μετανάστε στη Γερμανία ναρκωμένου και απομονωμένου. Μα θέλουν χωρισμένου, να μην διεκδικούμε μαζί, ο καθένα και η καθεμιά να τρέχει να τα βγάλει πέρα μόνο ή μόνη του με τα άγχη μα για τι Πανελλανδικέ και τα φροντιστήρια. Αν έμαθα κάτι την προηγούμενη και τη φετινή χρονιά μέσα από τι συγκλονιστικέ κινητοποιήσει για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών bon στην Ελλάδα, αλλά και από δράσει που κάναμε σαν μαθητέ εδώ στη Γερμανία, είναι η δύναμη που έχουμε άμα είμαστε ενωμένοι, άμα αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Σε αυτή την προσπάθεια, εμεί οι μαθητέ ξέρουμε ποιο είναι στο πρευλό μα. Είναι το ΚΚΕ και η ΚΝΕ. Φέτο, οι μαθητέ του Λυκείου μπορούμε να πάρουμε μέρο στι ευρωεκλογέ και με την ψήφου μα να στείλουμε ένα αποφασιστικό μήνυμα. Απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των πολέμων και των κερδών, των εγκλημάτων απέναντι στην νεολαία και τον λαό, εμεί μπορούμε να επιλέξουμε την, Ευρωπη, την Ευρώπη των λαών. Η πρώτη ψήφο του μαθητή να είναι κόκκινη για ένα πιο δυνατό ΚΚΕ -E και ΚΝΕ, -E, εκεί όπου ζουν οι Έλληνε μετανάστε και για να οργανώνουν τον αγώνα του. Για να έχει το ΚΚΕ περισσότερου ευρωβουλευτές, που θα μα προειδοποιούν τι ετοιμάζουν για την παιδεία και γενικά τη ζωή μα. Για να το έχουμε στήριγμα στου επόμενου αγώνε μα, που θα είναι δύσκολοι, αλλά ωραίοι. Όπλο μα η αλληλεγγύη, ένα για όλου και όλοι για έναν. Ευχαριστώ πολύ.